ο κάθε μάγειρας και κάθε μαγείρισα βάζει μπρος και λειτουργεί η φαντασία του, όπως θέλει να φτιάξει το φαγητό που θα προσφέρει στους αγαπημένους, στην αγαπημένη, στο σύντροφο ή στη σύντροφο ή στα παιδάκια του. Γράφουμε βιβλία, όσοι ασχολούμαστε με συγγραφή βιβλίων, όχι για να απαραίτητα για να τις παρακολουθήσετε τις συνταγές γράμμα κατά γράμμα, απλά να σας γίνει μία αρχή για μία συνταγή και μετά από εκεί βάλτε σε λειτουργία όλη σας τη φαντασία για να βγει ένα φαγητό όπως θα το αγαπούσατε εσείς να το προσφέρετε. Αγαπημένη Μαρία Κμετσίογλου, παρακολουθώντας τα πάντα από τη Μαρία Κμετσίογλου, αν και δεν είμαι πολύ φαν της μαγειρικής, γιατί δεν ξέρω να μαγειρεύω. Καιρός να μάθεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Food Expo, σε αυτήν την πολύ μεγάλη έκθεση, με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη, αγάπησα τη μαγειρική γιατί φροντίζεις να μας τη μεταδίδεις. Το βλέπω, ήσουν συνέχεια εδώ καθ' όλη τη διάρκεια που μαγειρέψαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μαγειρική είναι πάθος. Η μαγειρική είναι έρωτας, η μαγειρική είναι αγάπη. Να την αγαπήσεις και να μαγειρεύεις, γιατί όχι. Γιατί σήμερα βλέπουμε τελικά ότι με τη μαγειρική ασχολούνται όλο και περισσότερο. Και περισσότεροι άνδρες. Ναι, ήταν αποκλειστικά γυναικείο σπορ. Τώρα βλέπουμε τους άνδρες να ασχολούνται με τη μαγειρική. Επαγγελματικά ήταν ανδρικό καθεστώς τελείως. Η μαγειρική ήταν στα χέρια του ανδρικού πληθυσμού. Η γυναίκα πάντα μαγείρευε στο σπίτι. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, βλέπουμε πολλές γυναίκες να μπαίνουν στον επαγγελματικό στίβο της μαγειρικής και πολλούς άνδρες να μαγειρεύουν στο σπίτι για τη γυναίκα τους. Λοιπόν, τώρα τι μοιραζόμαστε, πώς μοιραζόμαστε την απόσταση? Αυτό είναι πολύ δύσκολο, με μια βαλίτσα στο χέρι, λίγο Κωνσταντινούπολη, λίγο Αθήνα. Οπωσδήποτε ξεφεύγω για να πάω λίγο Θεσσαλονίκη, ένα ταξίδι στην Καβάλα που έχω πολλούς φίλους, σε καμιά Χίο, σε καμιά Κρήτη. Είναι λίγο δύσκολο, πολύ ευχάριστο μεν, αλλά και πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί έχουμε στην Καβάλα παρουσίαση βιβλίου. Την Τετάρτη. Την Τετάρτη. Με πολύ αγάπη και με αγωνία περιμένω να έρθω στην Καβάλα, γιατί έχω έρθει στην Καβάλα. Έχω φίλους στην Καβάλα, αγαπημένους, και έχουμε κάνει και επαγγελματικά. Και ήταν και εδώ κάποιοι φίλοι. Ήταν και εδώ. Πολύ αγαπημένοι. Ήταν ο Βασίλης εδώ, Κελεμένης, που τον λατρεύω. Και επίσης έχω πολλούς φίλους. Έχω το Στάθη, το Χάρπα, στην Καβάλα. Έχω τη Χρυσανθίδου που ασχολείται και με τους κουραμπιέδες. Έχω φίλους, αρκετούς. Έχω πολλοί φίλους, τα παιδιά που έχουν τα εστιατόρια σε ένα κόλπο που τον λέτε τα παλιά σφαγεία. Έχω φάει ωραιότερη αστακομακαρονάδα εκεί. Στα παλιά σφαγεία. Στα παλιά σφαγεία. Δεν θα πω τα μαγαζιά γιατί όλα είναι πολύ όμορφα. Για να μην αδικήσουμε τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Γιατί η περιοχή των σφαγείων έχει πολύ ωραία μαγαζιά και ναι, πολύ ωραία. Όλα είναι ένα και ένα. Και τα έχω γράψει και στο βιβλίο μου. Λοιπόν, που έχει κυκλοφορήσει στην Τουρκία. Μαρία, ξέρεις, θέλω να σου πω γιατί τώρα λες για τα σφαγεία. Και γιατί ξέρω ότι οι Τούρκοι αγαπούν πάρα πολύ την ελληνική γαστρονομία, τα ελληνικά φαγητά, τα δικά μας. Και τώρα που φτιάχνει ο καιρός, εάν πάει κανείς μια βόλτα στα σφαγεία στην Καβάλα, θα δει ότι έχει πάρα πολλούς Τούρκους που αγαπούν την Καβάλα, αγαπούν το φαγητό. Πάρα πολύ, πάρα και πολύ. Και αυτό μας κάνει έτσι πολύ να νιώθουμε πολύ ικανοποιημένοι, ναι, και ενθουσιασμένοι για αυτό το οποίο κάνουμε. Ναι, γιατί η Καβάλα έχει ωραία κουζίνα. Τα θαλασσινά τα μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία, χρησιμοποιεί καλά υλικά. Έχετε τα μύδια εκεί, που είναι υπέροχα. Έχετε απέναντι τη Θάσο, που σας έρχονται τα ψαράκια εκεί ολόφρεσκα, σπαρταριστά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έγραψα πάρα πολλά μαγαζιά της Καβάλας. Το βιβλίο μου λέγεται «Στην Ελλάδα με τη Μαρία», αλλά έχει κυκλοφορήσει στην Τουρκία και έχει κάνει πάρα πολλές εκδόσεις. Και είναι όλα αυτά τα μαγαζιά γραμμένα μέσα, αλλά δεν το ξέρουν οι ιδιοκτήτες. Έγραψα τα μαγαζιά που αγάπησα, που άρεσα, που είδα ότι μαγειρεύουν με σεβασμό, απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή και στον πελάτη τους. Λοιπόν, εγώ εύχομαι στη Μαρία Κμετσίογλου πάντα επιτυχίες, πάντα πολλά ταξίδια. Ευχαριστώ πολύ. Έχω να πω, Μαρία Κμετσίογλου, ότι και τα νησιά μας έχουν εξαιρετικά προϊόντα, εξαιρετική κουζίνα. Και θέλω κάποια στιγμή να το συμφωνήσουμε τώρα, γιατί εγώ έτσι κάνω σε εκπομπές, στις συνεδέξεις, ότι δεν έχεις πάει για παράδειγμα στη Λίμνο. Να πάμε για μια βόλτα στη Λίμνο. Αχ, στη Λίμνο έχω φίλους. Έχω φίλους στη Λίμνο και με περιμένουν και δεν έχω πάει ποτέ. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ κοντά από την Καβάλα, νομίζω ότι πρέπει να το οργανώσουμε. Λοιπόν, Μαρία. Ευχαριστώ, και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στην Καβάλα συντόμως. Την αγάπη μας στην Καβάλα.